Υπάρχει ένα σκάνδαλο πολύ μεγάλο διαρκείας, για το οποίο είναι υπόλογο το κράτος και όλες οι κυβερνήσεις που έχουν προηγηθεί και η σημερινή, και υπάρχει και η σκανδαλολογία. Όσον αφορά το πρώτο, θα πρέπει να προβληματιστούν οι τηλεθεατές μας, όσοι μας παρακολουθούν, γιατί γίνεται τόση πολλή κουβέντα για πολιτικούς οι οποίοι ενδεχόμενα έχουν διαφθαρεί, μια και δεν έχει ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση, και βάζω το ενδεχόμενα για να το πούμε συνοπτικά, και γίνεται ελάχιστη κουβέντα για τους ομίλους που διαφθείρουν. Γιατί το βασικό ζήτημα είναι ποιος έχει τη δυνατότητα και τη σκοπιμότητα να διαφθείρει και στην υπόθεση της Siemens και στην υπόθεση της Novartis. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να συζητήσουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία αγορά που λειτουργεί νόμιμα, στην οποία το φάρμακο και η υγεία είναι εμπορεύματα και στην οποία ανταγωνίζονται, κονταροχτυπιούνται ο θάνατός σου, η ζωή μου, φαρμακευτικοί όμιλοι για μεγαλύτερα μερίδια και μεγαλύτερο κέρδος. Αυτή είναι η αντικειμενική βάση του Δούνε και Λαβίν, και πάνω και κάτω έχει από το τραπέζι. Έχει πολιτικό στίγμα. Μισό λεπτό, θα σας πω ποιο στίγμα έχει. Έχει το στίγμα ότι ακολουθείται μια πολιτική φαρμάκου στην Ελλάδα, την οποία πληρώνει ο λαός και κερδίζουν οι όμιλοι και ιδιαίτερα οι Νοβάρτης σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Αυτή είναι η μεγάλη ταμπακέρα, ότι η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης έγινε σε βάρος των λαϊκών νοικοκυριών, των οποίων η δική τους δαπάνη εκτοξεύθηκε τα τελευταία χρόνια, ενώ μιλάμε για νοικοκύρεμα, και ότι αυτοί οι όμιλοι με νομιμότατο τρόπο και όχι κάτω από το τραπέζι σήμερα χρηματοδοτούν τις κλινικές φαρμακευτικές έρευνες και τα επιστημονικά συνέδρια και καθορίζουν καριέρες γιατρών, καθορίζουν καριέρες ερευνητών, διότι το κράτος το επιτρέπει. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι τους βοηθάει το κράτος πάνω από το τραπέζι, ασφαλώς το Δούνε και Λαβίν παίζουν και κάτω από το τραπέζι. Και η ευθύνη όλων των κυβερνήσεων έγκυται στη στάση τους και απέναντι στο άρθρο 86, που μόνο εμείς ζητήσαμε την πλήρη κατάργησή του και την αρνήθηκαν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει καταργηθεί πλήρως το άρθρο 86. Δεύτερο, στο ότι έχουμε τους μάρτυρες κουκουλοφόρους, στην ουσία προστατευόμενους, ενώ το κράτος μπορεί να προστατεύσει αν θέλει μάρτυρες σε δύσκολες συνθήκες. Τρίτο, αν θέλετε και βασικότερο, το ότι στην κλίση την οποία κάναμε να καταθέσουν όλα τα πρόσωπα υπουργοί που έχουν εμπλακεί, συναντήσαμε συστηματική άρνηση. Και εδώ αναφέρομαι και στον κύριο Κουρουπλή και στην κυρία Ξενογιανακοπούλου, γιατί υπάρχουν εκατέρωθεν εμπλεκόμενοι σε αυτή την ιστορία. Τρίτη πλευρά. Η ίδια η σκανδαλολογία πετυχαίνει ένα τετραπλό στόχο. Και τον λέω πολύ συνοπτικά. Πρώτο, με την τεχνητή πόλωση που πάει να καλλιεργηθεί προεκλογικά, να συγκαλυφθεί ότι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ συγκλίνουν στις ίδιες βασικές αντιλαϊκές κατευθύνσεις που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι και οι δύο είναι το αντιδραστικό απέναντι στο προοδευτικό, που είναι η μάχη για τις λαϊκές ανάγκες σήμερα. Δεύτερο, το να αλλάξουν πρόσωπα για να συνεχιστεί η ίδια πολιτική, και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα, το είδαμε στην Ιταλία με την υπόθεση Καθαρά Χέρια, που αφού ξύλωσε το πολιτικό προσωπικό των τριών βασικών αστικών κομμάτων ήρθε ο Μπερλουσκόνη. Τρίτο ζήτημα, να παρέμβουν ξένα υπεριαλιστικά κέντρα στη διαμάχη που κάνουν διεθνώς για τα μερίδια. Το FBI δεν είναι κανένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, προφανώς, κύριε Κοτρότσο. Δίνει μάχη, όπως όλες οι κρατικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, για να μειώσουν βεβαίως τα μερίδια της Γερμανίας. Αν το FBI ερευνά ένα σκάνδαλο, πάβει να υπάρχει άλλο σκάνδαλο. Άλλο λέω, αλλά θα το βάλουμε και ρυθμιστεί στην πολιτική μας ζωή. Ναι. Γιατί έχουμε εδώ μάχη των Αμερικανικών ομίλων να μειώσουν τα μερίδια γερμανικών, όπως είναι η Novartis και αλήθεια η Siemens. Είναι αυτό. Και έχουμε εμπορικό πόλεμο, είπα, Γερμανίας, τον οποίο πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά, και πτυχές που καθορίζουν Μάλιστα. και τις πολιτικές εξέλιξεις. Και τέλος, υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια να συγκαλυφθεί η αιτία της κρίσης και της διόγκωσης του χρέους, και αντί να κοιτάμε το σύστημα και αυτούς που το υπηρετούν, να μιλάμε γενικά για διαφθορά. Όπως το χρέος διωγγώθηκε νόμιμα με τις πολεμικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, τις οποίες υπηρετεί και η σημερινή κυβέρνηση και τις αυξάνει. Ωραία, το χρέος διωγγώθηκε, τελειώνω,
διωγγώθηκε νόμιμα με τις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών και του μεγάλου κεφαλαίου, ενώ πληρώνει ο λαός. Το χρέος διωγγώθηκε νόμιμα από τον πακτολό χρημάτων που δίνεται στους μονοπωλιακούς ομίλους. Και το νοικοκύρεμα για το οποίο μιλάνε οι κυβερνήσεις, το πλήρωσε ο λαός. Άρα το πραγματικό διακύβευμα είναι, αν θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο που ζητά συνεχώς θυσίες για τις λαϊκές ανάγκες, ή θα οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας. Να μην το κάνουμε το στούντιο δικαστήριο, γιατί αν θέλετε συμπτωματικά σε κάθε παραμονή της προεκλογικής περίοδου, έχουμε ένα-δύο μεγάλα σκάνδαλα που βοηθούν την τεχνητή πόλωση. Σας θυμίζω το Βατοπέδι. Θυμάται κανείς πως τελείωσε το Βατοπέδι? Όχι. Και δεν το θυμάται. Με απαλλαγές. Ήταν μια πολύ... Με αρκετές απαλλαγές. Δεν το εννοώ από εμάς. Ναι. Λέω από αυτούς που παρακολουθούσαν τότε ένα σύριαλ μέρα με τη μέρα, το οποίο βοηθούσε την τεχνητή πόλωση ανάμεσα στους δύο βασικούς πόλους της προεκλογικής αντιπαράθεσης, και χανόταν η ουσία. Και η ουσία είναι, για αυτούς που μας παρακολουθούν, ότι δίπλα στη διερεύνηση μια σειρά υπαρκτών ημί σκανδάλων υπάρχει και η ζωφερή πραγματικότητά τους. Δηλαδή, ανεξάρτητα αν είναι αξιόπιστος ή αναξιόπιστος ο Α ή ο Β μάρτυρας, αυτοί αύριο το πρωί θα είναι αντιμέτωποι ξανά με τα βάσανα της εφορίας, με τα ασφαλιστικά τους ταμεία, με το φόβο της απόλυσης, με το τι θα γίνει το άνεργο παιδί τους. Πάνω σε αυτή τη σκανδαλολογία συγκαλύπτεται το δράμα που περνά αυτή τη στιγμή ο εργαζόμενος, και εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός σήμερα στον Αντένα να λέει ότι η Ελλάδα αλλάζει πίστα, λες και ο εργαζόμενος την επόμενη μέρα θα δει αφορολόγητο να επιστρέψει τα 12.000 ευρώ, θα πάρει κατώτατο μισθό 751 και θα διαγραφούν οι τόκοι από τα κόκκινα δάνεια. Ακούμε λοιπόν μια σειρά συνθήματα κενά περιεχομένου και μια σκανδαλολογία που τα συγκαλύπτει. Βεβαίως μπορούν να γίνουν σχόλια για τη δικαιοσύνη. Δεν είναι ύβρι στη λειτουργία της δικαιοσύνης να πει κανείς, για παράδειγμα, ότι αργοπορεί η δίκη της Χρυσής Αυγής, ενώ εμφανίστηκαν μια σειρά ζητήματα, ενώ εμφανίστηκαν μια σειρά μέτρα που θα μπορούσαν να την έχουν επιταχύνει και πάρθηκαν κατόπιν εορτής. Και αντίστοιχα, αν θέλετε, υπάρχουν απορίες για μια σειρά υποθέσεις, είτε μιλάμε για τα ζητήματα που αναδεικνύει η μία πλευρά είτε η άλλη. Για παράδειγμα, το να υπάρχουν μάρτυρες στην υπόθεση Νοβάρτης που ανήκουν σε ανταγωνιστικούς στην ουσία ομίλους της Νοβάρτης, ή να έχουμε στην αντίθετη περίπτωση, στην υπόθεση Πετσίτη, έναν φερόμενο φίλο αξιωματούχων που καταφέρνει να αποσπά από επιχειρηματίες μεγάλα ποσά μόνο και μόνο επειδή δείχνει μία selfie φωτογραφία. Όλα αυτά βεβαίως γεννούν ερωτήματα. Όμως, εάν μείνουμε σε αυτά, θα χάσουμε την ουσία. Και η ουσία είναι ότι διακυβεύεται αυτή τη στιγμή. Και βάλτε τελείως, αν θα συνεχίσουμε σε έναν αδιέξοδο δρόμο που ζητά συνεχώς θυσίες για τις ανάγκες μας, που δορίζει συνεχώς στο μεγάλο κεφάλαιο και πάνω από το τραπέζι και κάτω, και με νόμιμες φοροελαφρύνσεις και με διεφθαρμένους κρατικούς λειτουργούς, ή θα οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας, θα βγούμε ορμητικά στο προσκήνιο, και αυτό το δρόμο φωτίζει το ΚΚΕ. Λέει να οργανώσει ο λαός την αντεπίθεσή του για την πραγματικά προοδευτική λύση. Τη λύση που δεν υποκλίνεται στους σημερινούς αρνητικούς συσχετισμούς, τη λύση που θέτει στο προσκήνιο την ικανοποίηση των αναγκών μας. Μάλιστα. Με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν, την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Γιατί υπάρχει διαφορετική διέξοδος απέναντι στο ψευτοδίλημα που θέλουν να μας καθυλώσουν, δεξιά ή σοσιαλδημοκρατία, εθνικιστές ή ευρωπαϊστές. Κατανοητό. Να διαλέξουμε δηλαδή απλά τον τρόπο σφαγής μας. Αντιδραστικό είναι να σκέφτεσαι με αυτό το δίλημα.